Κύριε Πατήδη, είχαμε ένα, πολύ, ένα νεκρό πάλι προχθές. Και επειδή τα ναυπηγεία είναι ένα χώρο στο οποίο έχω επισκεφθεί αρκετές φορές λόγω της παλιάς δουλειάς μου, νομίζω ότι όχι μόνο πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε μέτρα ασφαλείας, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε μέτρα ασφαλείας, διότι αυτά τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν δεν είναι μέτρα ασφαλείας. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα ασφαλείας, πολύ σωστά λέτε, τα κέρδισαν σήμερα οι εργάτες ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης με τον αγώνα τους, μετά τη διήμερη απεργία που έχουν δώσει αυτές τις μέρες, μετά τον τραγικό χαμό ενός ακόμα εργάτη, ακριβώς όπως λέτε, επειδή δεν γίνονται έλεγχοι. Τι κέρδισαν οι εργάτες σήμερα της ζώνης? Να κηρυχτεί υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας που έχουν υπογράψει, έχουν κατακτήσει εδώ και 4 χρόνια και που καμία κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη ούτε η σημερινή, δεν τολμούσε να την κηρύξει υποχρεωτική. Ένα μεγάλο μέρος της συλλογικής σύμβασης των ανθρώπων αυτών αφορά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Το κέρδισαν σήμερα με τον αγώνα τους, καμία κυβέρνηση δεν τους το χάρισε και αν θέλετε είναι ένα παράδειγμα αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι με οργανωμένο αγώνα και δυνατό κουκουέ, μόνο ο λαός πραγματικά μπορεί να σώσει το λαό. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία που δυστυχώς έπρεπε να προηγηθεί ο χαμός ενός ακόμα εργάτη, νέου ανθρώπου, που αν είχαν κηρύξει υποχρεωτική τη σύμβαση, είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ζητούσε το Συνδικάτο Μετάλλου, πιθανά αυτός ο άνθρωπος σήμερα να ζούσε. Να σας πω μάλιστα, κάτι. Αυτό που με δεσμεύτηκαν και σε κάτι ακόμα, ναι, μετά τον αγώνα των μεταλλεργατών, δεσμεύτηκαν και σε κάτι ακόμα, να γίνονται έλεγχοι και τα απογεύματα και το Σαββατοκύριακο, όπως ζητούσε το Συνδικάτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που με ενοχλεί, ξέρετε ποιο είναι? Γιατί το παίρνετε ότι όλοι αυτοί οι εργάτες μετάλλου, όλοι αυτό το Συνδικάτο κτλ. Είναι κουκουέ? Δεν είναι κουκουέ οι άνθρωποι. Δεν είπα αυτό. Όχι. Λέτε ότι το κέρδισε με αγώνα. Έτσι. Οι εργαζόμενοι. Γιατί οι εργαζόμενοι. Το Συνδικάτο μετάλλου, το Συνδικάτο με φυσικά. Και εγώ ρωτώ, γιατί μέχρι τώρα δεν εφαρμόζονταν αυτά τα μέτρα? Γιατί καμία κυβέρνηση δεν είχε την πολιτική βούληση να το κάνει. Και γιατί δεν είχε? Γιατί οι εφοπλιστές, βάζοντας το καράβι για δουλειά... Το 2015-19 δεν ήταν δεξιά κυβέρνηση. Ναι, ούτε, ήτανε ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση δέχτηκε να γίνει υποχρεωτική η σύμβαση, ούτε η σημερινή. Το κέρδισαν με τον αγώνα του σήμερα οι εργάτες της ζώνης. Και μάλιστα για τα μεροκάματα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τα καλά μεροκάματα, δεν τους τα χάρισε κανένας. Επίσης τα κέρδισαν με 90 μέρες απεργία. Γιατί δεν το κάνανε υποχρεωτική? Γιατί οι εφοπλιστές απαιτούν, κύριε Μιλωνάκη, να μπαίνει γρήγορα το καράβι και να βγαίνει γρήγορα, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλούς ελέγχους, επειδή τα ναύλα έχουν εκτοξευτεί στο Θεό και κάθε μέρα για αυτούς μετράει. Έτσι μετρούν τις ζωές των εργατών. Αυτό που είπαν οι εργάτες της ζώνης, τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Φυσικά ήταν αγώνας των εργατών της ζώνης του Συνδικάτου Μετάλλου, στην πλειοψηφία βέβαια του οποίου είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια στη διοίκησή του είναι οι κομμουνιστές συνδικαλιστές της ζώνης. Αλλά είναι από όλα τα κόμματα. Είναι ένα παράδειγμα αυτό, επιτρέψτε μου. Μου κάνει εντύπωση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Και υπάρχουν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ μέσα, τους ξέρω εγώ, γιατί έχω μιλήσει αρκετές φορές με αυτοί. Ήταν αλλεπάλληλες οι ανακοινώσεις του Συνδικάτου που προειδοποιούσαν για το έγκλημα αυτό, κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Εργασίας και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία να γίνει υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας και καμία κυβέρνηση για λογαριασμό των εφοπλιστών δεν το έκανε. Για να πάμε και στο δάσος όμως, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό της ζώνης, τραγικό αλλά καλό παράδειγμα, ποια είναι αυτή η περιβόητη ανάπτυξη για την οποία μίλησε ο κύριος Βρετάκος πριν, παραδείγματος χάρη στα ναυπηγεία. Είχαμε και στη Σύρο νεκρό, κύριε Μιλωνάκη, πριν λίγες μέρες. Ποια είναι αυτή η ανάπτυξη λοιπόν? Είναι μια ανάπτυξη η οποία βασίζεται κυριολεκτικά στην εκμετάλλευση. Πριν λίγες μέρες είχαμε τους ξενοδοχοϋπάλληλους στο Ηράκλειο της Κρήτης, που ξέρετε ότι ξενοδοχεία βάζουν ποινική ρήτρα, αν τολμήσει κάποιος. 5.000 ευρώ. Στο θαύμα του ελληνικού τουρισμού, των πάνω από 38 εκατομμύρια τουριστών και των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, βασίζονται στην άγρια αλληλασία, στους τσακισμένους μισθούς, στις ανύπαρκτες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δυστυχώς και στα ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και μετά παραπονιούνται ότι δεν έχουν εργαζόμενους. Στην Ελευσίνα που είπε ο κύριος Βρετάκος, σωστά είπε, και δεν το ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Για την Ελευσίνα, για τη Σύρο, για το Σκαραμαγκά. Είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ ότι υπάρχει στρατηγική συμφωνία στα βασικά. Πριν λίγες μέρες, ο ΣΕΠΕ έδωσε πρόστιμο στα ναυπηγεία Ελευσίνας, γιατί δεν είχαν καταβάλει το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση στους χώρους εργασίας. Ανακαλύφθηκε ότι υπάρχουν αδήλωτοι ανασφάλιστοι εργάτες. Παραμονές των εκλογών της προηγούμενης μας πέρασε, το Συνδικάτο Μετάλλου έκανε νέα απεργία.
που ανάγκασε τους εργολάβους να δηλώσουν ανασφάλιστους τους εργάτες, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι μέσω εταιριών, ανασφάλιστοι, μη καταγεγραμμένοι. Θα συμφωνήσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση του θαύματος που περιγράφει και πριν. Πρέπει να πούμε, και θα πάω στην κυρία Μπαρσεύσκη. Πρέπει να πούμε ότι να συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ θεμάτων. Το ένα που πρέπει να γίνει είναι να εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Και να είναι όλες οι κυβερνήσεις κάθετες πάνω σε αυτό. Διότι τα ατυχήματα από αυτό γίνονται. Τα δυστυχήματα από αυτό γίνονται. Οι θάνατοι από αυτά προέρχονται. Δεν κάνω έλεγχο. Αφήνω τα πράγματα να εξελιχθούν. Μπαίνουν και μερικοί άλλοι μέσα, γιατί δεν φταίνε μόνο. Εγώ πρέπει να είμαι τίμιος. Δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίνε και οι άλλοι. Οι τζερτζεβούλιδες, οι οποίοι μπαίνουν δίπλα στους εφοπλιστές, να φάμε κι εμείς το κατητή μας. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν όλοι να δουλέψουμε για το κοινό καλό. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει, όπως το είπε ο πρόεδρος του συνδικάτου, ο Σωτήρης ο Πουλικογιάννης, μια παλάντζα, μια ζυγαριά. Άξι. Από τη μία είναι τα κέρδη. Δεν τα μπορούμε μετράνε. Να πούμε όμως ότι. Κύριε Μιλωνάκη, κύριε Πατήδη, να πούμε ότι άλλη, δεν πρέπει να κερδίζει μια εταιρεία. Και απ' την άλλη, μα δεν μπορεί να κερδίζουν και οι δύο. Αυτό πρέπει να πούμε. Και οι δύο μπορούν να κερδίσουν. Άρα λέτε να είναι κλειστά τα μαθήματα. Δεν γίνεται να κερδίσουν. Και οι δύο μπορούν να κερδίσουν. Αυτό και το ευνατολογείο μπορεί να κερδίσει. Όχι φυσικά. Και ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει καλό μισθό. Αυτό που αποδεικνύει η ζωή είναι είτε ο ένας θα κερδίσει είτε ο άλλος. Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης. Όχι, δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα οικονομίας. Όταν κινείται με κριτήριο το κέρδος. Να εφαρμόζει το κράτος. Και όταν, όπως το είπε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά, μετριόμαστε και είμαστε λιγότεροι. Μετράνε τα κέρδη του. Και είναι περισσότερα. Αυτή η ζυγαριά είναι. Ναι, αλλά τώρα να κλείσουν τα ναυπηγεία. Αυτό είπα. Όχι, λέω, να κλείσουν, όχι. Να γίνουν κρατικά. Να γίνουν κρατικά. Αυτό που έχει πρόταση του ΚΚΕ την έχει περιγράψει. Ποια πρέπει σε ποια οικονομία και σε ποια κοινωνία. Να γίνουν. Χωρίς εκμετάλλευση και αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Προφανώς. Και γι' αυτό δεν πρέπει να εργάτες. Υπάρχουν δικοί μου. Όμως, ναι, σωστά. Η δική μου, η δική σου και η δική του, ναι, γιατί δεν αυτό υπάρχουν γινότανε. Δική μου, δική του. Όχι. Όχι, αυτό που υπάρχει. Αυτό δεν γινότανε. Αυτό που γινότανε είναι ότι δεν γίνονταν έλεγχοι, παρότι ακόμα και παραπονές του τραγικού θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος, το συνδικάτο προειδοποιούσε ότι έρχεται θανατηφόρο ατύχημα. Γιατί? Γιατί το απαιτούσαν οι εφοπλιστές και οι εργολάβοι για τα κέρδη τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ το βλέπω διαφορετικά λίγο, διότι δεν είναι μόνο το κέρδος. Ότι θα κερδίσει ο εφοπλιστής θα κερδίσει. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας, θα κερδίσει. Το θέμα είναι πώς θα κερδίσει και να μην ή έχουμε τον εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει και παλεύει για αυτό που το οποίο. Γιατί ζει. Είναι ναυπηγοεπισκευή είναι ο μόνος κλάδος που έχουμε εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Θα κερδίζει και αυτός. Όλοι να κερδίζουν πρέπει. Γιατί όλοι είναι μπορούν ο μόνος να κλάδος. Κερδίσουν. Είμαστε πρωταθλητές στα εργατικά ατυχήματα. Λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς σε πολλούς κλάδους. Παγκοσμίως σημαίνει. Και των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας και φυσικά και σε όλες τις καπιταλιστικές οικονομίες. Αλλά η Ελλάδα είναι σε μία από τις χειρότερες θέσεις. Περιμένετε τώρα από τις εκλογές και τι λέτε στον κόσμο. Πολύ σύντομα. Όποιος έχει δει τις αρινές συστάσεις προβλέψεις της Κομισιόν και τα πάνω από 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι η επόμενη κυβέρνηση, που όπως φαίνεται θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, θα πάρει πολύ σκληρά, νέα, πολύ σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Απέναντι στα μέτρα αυτά, απέναντι σε αυτή την πολιτική, απαιτείται ισχυρή λαϊκή εργατική αντιπολίτευση και αυτή μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΚΚΕ και όχι φυσικά τα κόμματα εκείνα που σαν αντιπολίτευση ψήφισαν το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας την τετραετία που μας πέρασε, ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας την τετραετία που μας πέρασε. Το λέω γιατί υπολογίζει ότι θα απαιτείται είναι αυτοδυναμική κυβέρνηση, κύριε. Εντάξει, τώρα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα. Από εκεί πέρα δεν είμαι δημοσκόπος. Φαίνεται όμως την επόμενη μέρα θα υπάρχει αυτό. Να κλείσω μόνο ότι απαιτούνται για αυτά τα μέτρα όχι μόνο μια λαϊκή αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά και μια βολική συστημική αντιπολίτευση που επί της ουσίας θα λειτουργεί ως συμπολίτευση. Γι' αυτό δυνατό κουκουέ για να μπορούμε την επόμενη μέρα να οργανώσουμε τον αγώνα.